Για πάμε να δούμε και κάτι ευχάριστο. Επιτέλους, θυμάστε την ιστορία που είχε περάσει ο ηθοποιός Λαμπάτος, ο οποίος και δεν τα έβγαζε πέρα οικονομικά, αλλά και είχε πρόβλημα υγείας, έκανε και ένα χειρουργείο στα πόδια του. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, ο Σεφελής με τη διαμάχη που είχανε, τον συγχώρεσε και όχι μόνο αυτό, θα τον πάρει και μαζί του για δουλειά στο θέατρο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από τον Αλφα. Καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Λαμπάτο, γιατί έχουμε ευχάριστες εξελίξεις, γιατί μετά την εμφάνισή του στην εκπομπή, τον πήρε τηλέφωνο ο Μάρκος Σεφελής. Καλά τα λέω. Καλημέρα, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πληροφορήθηκα από την εκπομπή σας ότι ο δικηγόρος μου να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του Μάρκου και είχα πάρει πολύ μεγάλη χαρά και έψαχνα να βρω έναν δικηγόρο, τέλος πάντων, για να πάρει τηλέφωνο. Όπου χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι μου και το σηκώνω και λέω ναι. Μου λέει, είμαι ο Μάρκος Σεφερλής. Τι ωραία. Λέω, ορίστε, πώς είπατε. Ναι. Και λέω, ζητάω συγγνώμη και τα λοιπά. Μου λέει, δεν χρειάζεται, μου λέει, να μου πεις αυτό το πράγμα. Θέλω να σου πω ότι θα να πάρει τηλέφωνο ο δικηγόρος σου, γιατί θα γίνει τελικά η ανάκριση, θα την κάνω αυτή για σένα. Και αυτό εμένα μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είναι πραγματικά ο Μάρκος, όχι απλώς, ας πούμε, με βοηθάει σε αυτή την περίπτωση, αλλά δίνει ένα χέρι και να με σηκώσει και να με κρατήσει στη ζωή και τα όνειρά μου να αρχίζουν πάλι να ξεκινάνε από την αρχή. Έτσι λοιπόν και... Χίλια μπράβο στον Μάρκο Σεφελή. Και ένα θα σας πω, κοιτάξτε πώς είναι, πώς ακτινοβολεί το πρόσωπό του τώρα και κάντε τη σύγκριση με την πρώτη φορά που είχε βγει, πώς ήταν. Έτσι, μπείτε στη λίστα να δείτε τα προηγούμενα βίντεο, πώς ήταν διαλυμένος και πώς λάμπει τώρα, έτσι, γιατί η ψυχολογία είναι το α και το ω. Τον ευχαρίστησα πάρα πολύ, αλλά μου λέει μισό λεπτό, μου λέει, έχω και κάτι να σου προτείνω. Εκεί πέρα τα έχασα πραγματικά τελείως και μου πρότεινε να είμαι στο έργο που θα ανεβάσει, να με πάρει στο θίασο, έναν πολύ καλό ρόλο όπως μου είπε. Και βεβαίως, εγώ ήμουν σίγουρη, πολύ συγκινητή. Άρχισα να πετάω στον ουρανό, όχι απλώς. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα πραγματικά. Περίμενα το πολύ πολύ να φτάσει στο σημείο να κάνει την ανάκληση αυτή για να με βοηθήσει και να με στηρίξει. Ούτε είχε περάσει από το μυαλό μου αυτό το πράγμα πως μπορεί να γίνει. Και βεβαίως έμεινα άναυδος για λίγο και κατόπιν η χαρά μου είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή η επανένταξή μου μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχω περάσει, ας πούμε, και χωρίς δουλειά και με τα θέματα της υγείας μου και όλη αυτή τη δυσκολία της βιοπάλης, και να αρχίσω και εγώ να βλέπω τον ουρανό. Και θέλω ακόμα να πω ότι ακριβώς το επόμενο που σκέφτομαι είναι αυτή η δουλειά που θα φτιάξουμε. Θα είναι πραγματικά ένα άνοιγμα ψυχής εκ μέρους των ηθοποιών, των συντελεστών με αρχή και πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, αλλά και όλο τον υπόλοιπο θίασο, να ανοίξουμε τις ψυχές μας και μαζί. Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να παρακολουθείτε την παράσταση. Θα έχετε πάρει διάγγελμα. Κοιτάξτε, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την εξέλιξη. Σας το είπαμε όλοι τόσοι άλλως ότι δεν υπήρχε περίπτωση. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε. Όχι στον Νικό, να ξέρετε ότι ο Μάρκος δεν το δημοσιοποίησε και δεν θέλει να το δημοσιοποιήσει. Εσείς θέλετε να το πείτε και καλά κάνετε και σας τιμά. Είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Δεν υπήρχε περίπτωση με όλα αυτά που έχετε περάσει, παρόλο που εσείς το ξεκινήσατε, ενώ όλοι αυτοί. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν είχα και την καλύτερη άποψη για το Σεφερλή. Με αυτό που έκανε, έχω αλλάξει τελείως. Μπράβο του. Θα μου πεις τώρα, θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς, έτσι πως έχει πάρει δημοσιότητα το πράγμα. Δεν θα σκεφτώ εκεί, δεν θα πάω εκεί. Μπράβο του για αυτό που έκανε, έτσι, και βοήθησε ένα συνάδελφό του, ο οποίος ο ίδιος του είχε κάνει μήνυση εξ αρχής.
την κόντρα. Όλοι κάνουμε λάθη, παιδιά, όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά... Και στρέβλωσα την εικόνα. Εννοείται, εννοείται. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτά συμβαίνουν. Ζητήσατε και συγγνώμη στην τελική. Συμβαίνουν. Όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά και το μεγαλείο του Μάρκου ναι, δεν πειράζει. Ακριβώς. Και το μεγαλείο του Μάρκου που παίρνει, βλέπει μια κατάσταση ενός ανθρώπου που ταλαιπωρείται. Και όχι μόνο κάνει άρση, αλλά σου λέει αλλά και να παίξει στο θέατρο γιατί ο κύριος Λαμπάτος έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες με τον Μάρκο Σφελή. Πραγματικά. Και τώρα μου δίνει μεγάλη όθηση αυτό για μένα. Δηλαδή αυτό είναι που θα ξεκινήσουμε να πετάμε τώρα. Πραγματικά. Άρα στο Δελφινάριο θα σας δούμε. Με χαρά και αγάπη στον κόσμο και ορίστε. Στο Δελφινάριο ή τώρα. Τώρα στο Περοκέ. Ναι. Τώρα στο Περοκέ. Και θα συναντηθούμε τώρα. Μου είπα αυτές τις μέρες ώστε να μιλήσουμε και. Και επειδή έχουν γίνει όλοι οι κριτές, κύριε Λαμπάτε, με συγχωρείτε. Και λένε, μα γιατί να βγει στη δημοσιότητα. Διάβαζα ένα site, δεν θυμάμαι τώρα που κάτι έγραφε, ότι για ποιο λόγο να. Οι καλές πράξεις καλό είναι να φαίνονται. Έτσι. Οπότε, μπράβο του ξανά, χίλια μπράβο. Και ας πάρει και δημοσιότητα, γιατί να μην φαίνονται μόνο τα άσχημα σε αυτή τη ζωή, να φαίνονται και τα καλά. Κοιτάξτε μόνο το πρόσωπο του Λαμπάτου, πώς λάμπει. Δείξουν τον κύριο Λαμπάτο που δυσκολευόταν να βγει από το νοσοκομείο. Για ποιο λόγο να βγει ο κύριος. Να πω λοιπόν ότι η δημοσιότητα που πολύ κάθεστε πίσω από τα πληκτρολόγια και γράφετε κάτι αλούμπες, βλέπετε ότι πολλές φορές. Για εσάς τους εξυπνάκηδες, λέει, που γράφετε τα πικρά τα σχόλια κάτω, έτσι. Σας πήρε χαμπάρι. Χρησιμοποιείτε και για καλό. Αυτό δύο λόγοι. Δύο. Η οικογένεια Βασιλείου έδωσε το σπίτι στον κύριο Λαμπάτο που είδε την κατάστασή του μέσα από την τηλεόραση. Και ο Μάρκος Εφευλής, βλέποντας μέσα από την τηλεόραση την κατάσταση του Γιώργου Λαμπάτο, αποφάσισε να τον πάρει τηλέφωνο και να του πει όχι μόνο ότι κάνω άρση, αλλά ταυτόχρονα ότι σε παίρνω και στο θέατρο. Οπότε εσείς που κάθεστε πίσω από τα πληκτρολόγια και σηκώνετε το χέρι και είστε εσείς αποφασίζετε ποια είναι η καλή και η κακή τηλεόραση, ποιο είναι το ντροπιαστικό, το τρας και το καλό, λίγο γίνετε κι εσείς καλύτεροι στις δικές σας τις ζωές και ασχοληθείτε μετά με τις ζωές των άλλων. Λοιπόν, συγγνώμη, ήθελα να το πω γιατί με έχουν ενοχλήσει κάποια πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Για σας λέει φάλες, εφάλες που γράφετε κάτω στα σχόλια. Τα έχετε βρει ελεύθερα κάτω και εκμεταλλεύεστε και χώνετε. Εμένα με νοιάζει να είναι όλοι καλά και χαίρομαι που είστε καλά και χαίρομαι και αυτή την κίνηση του Μάρκου. Και ξέρετε πολύ καλά ότι πολλοί κόσμος είναι μαζί σας γιατί είστε ένας ευγενέστερος άνθρωπος και έχουν συγκινηθεί με την ιστορία σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, περιμένετε. Γιατί η Έλενα έχει το ρεπορτάζ για την παράσταση. Να μας τα πει η Έλενα. Έλα, Έλενα μου. Εντάξει, δεν έχω ακριβώς το ρεπορτάζ για την παράσταση. Εγώ καταρχήν έστειλα ένα. Να δούμε και για την παράσταση. Για να δούμε. Μήνυμα στο Μάρκο, ζητώντας του να μας βγει. Δεν μου απάντησε. Πήρα την Έλενα τηλέφωνο. Τη λέω, βρε Έλενα, σε παρακαλώ, πάρ τον ένα τηλέφωνο. Με πήρε ο ίδιος μετά και μου λέει, έχεις τρελαθεί, παιδί μου, θα βγω εγώ τώρα. Εγώ μιλάω με τις πράξεις μου. Με τα λόγια μου δεν έχω μιλήσει. Ναι, έτσι είναι, έτσι δεν είναι. Θέλω και καλά κάνει, ούτε εγώ θα βγει να στέσει. Πολύ καλά έκανε. Παιδιά, καθόλου. Και το ρώτησε και για την παράσταση. Το μόνο που μ' άφησε να πω, δεν ήθελε να μου πει τίποτα άλλο. Μου λέει, εγώ δεν θέλω να κάνω διαφήμιση στην παράσταση, Έλενα. Αυτό που κρατάει Γιώργο από σένα είναι το μήνυμα που του έστειλες και εγώ θα το πω τώρα. Όταν κλείσαμε το τηλέφωνο, του έστειλε ο Γιώργος ένα μήνυμα, σ' αγαπώ πολύ. Και συγκίνησε πάρα πολύ τον Μάρκο γιατί μου το είπε. Αυτό που ήθελε πραγματικά είναι. Δεν θα έκανε. Τα χρήματα δεν τα έπαιρνε. Ήταν στο Διόνυσο τα χρήματα και το ξέρεις αυτό, Γιώργο. Δεν τα παρέλαβε ναι, ποτέ. Ναι, βέβαια το ξέρω. Ήθελε. Εξήγησε ποιο Διόνυσο, γιατί εγώ πιστεύω εκεί με τα μάρμαρα. Ο Διόνυσος. Το βουνό. Ναι, ο Διόνυσος είναι ο σύλλογος ουσιαστικά των πνευματικών δικαιωμάτων που εκεί πηγαίναν τα χρήματα. Δεν τα σήκωσε ποτέ ούτε ο δικηγόρος του, ούτε και ο Μάρκος. Αυτό που ήθελε να μάθει ο κόσμος είναι ότι αυτό που είπε ο Γιώργος ο Λαμπάτος δεν έγινε ποτέ. Δεν το έκανε ποτέ. Το είπε ο Γιώργος ο Λαμπάτος, είπε συγγνώμη. Ότι δεν ίσχυε, το είπε. Μου είπε ότι είναι πολύ καλός ηθοποιός. Μου είπε ότι είναι πολύ καλός ηθοποιός ο Γιώργος και την ώρα που τον πήρα ξανά τηλέφωνο, τροποποιούσε το ρόλο του για να τον κάνει πάνω του. Μπράβο, Γιώργο. Αυτό. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, παιδιά. Βέβαια. Και ο Μάρκος, δηλαδή, όλοι είπε, εγώ ήμουν σίγουρη ότι θα γίνει. Εγώ το μόνο που σου είπα, Γιώργο, είναι ότι ζήτα συγγνώμη γιατί δεν έχει γίνει αυτό και τελικά μας βγήκε σε καλό όλο αυτό. Μάλιστα, τι λέτε τώρα. Γιώργο μου. Πέρα από τη συγγνώμη, έχεις τον Μάρκο απέναντί σου τώρα και μετά από αυτή την εξέλιξη, τι θα του έλεγες? Θα του έλεγα ότι τον αγαπώ πολύ και τον εκτιμώ πολύ και ότι είναι μεγάλη μου η χαρά και η διάθεση για να ξεκινήσουμε αυτή τη δουλειά μαζί
και να απογειωθούμε όλοι μαζί και να απογειώσουμε, να φτιάξουμε μια παράσταση η οποία θα είναι καταπληκτική και θα δίνει τη χαρά μας, τη ψυχή μας και τη ζωή μας στον κόσμο που θέλει να μας παρακολουθεί. Με την υγεία σας είστε καλύτερα, κύριε Λαμπάτε, έτσι δεν είναι? Είμαι καλύτερα, μέρα με σας τη μέρα βλέπω, είμαι σας καλύτερα. Βλέπω. Το είπε και στο Μάρκο, γιατί τον ρώτησε, του είπε σε πόσες μέρες θα περπατάς. Ωραία, ανυπομονούμε να σας δούμε στο θέατρο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Γεια σας, καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Αυτά τα ευχάριστα από τον Μάρκο Σεβελή, μπράβο του. Μην κρατάτε κακία, ζητάτε συγγνώμη αν έχετε κάνει λάθος, συγχωράτε και βοηθάτε όσο μπορείτε τον διπλανό σας. Αυτά. Ό,τι άλλο έχουμε, επανέρχομαι με νέο βίντεο.